Στην οικονομία λοιπόν, από ό,τι προβλέπει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας Γιάννη, το έλλειμμα θα είναι αρκετά μεγάλο πλέον και το 2021, ίσως λίγο μεγαλύτερο και από το 2020, όπως επίσης και το χρέος θα ανεβεί κατά πολύ σε σχέση με το 2020, διότι ήδη από το πρώτο τρίμηνο, Γιάννη, του 2021 έχουμε μεγάλο έλλειμμα λόγω του πρώτου lockdown της Αττικής κυρίως και φυσικά από ό,τι προβλέπουν οι οικονομολόγοι λένε ότι ίσως να υπάρξουν και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, ακόμα και τον Απρίλιο, κάποιες ενδείξεις ότι η οικονομία δεν θα τα πάει καλά λόγω των συνεχιζόμενων lockdown και των εμβολιασμών. Πάντως, Γιάννη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και έλλειμμα και μεγαλύτερο χρέος. Τώρα από εκεί και πέρα, τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν βγει σε έναν αγώνα δρόμο ότι δεν θα υπάρξει άλλο μνημόνιο και ότι η ελληνική οικονομία θα τα καταφέρει. Όμως οι αριθμοί, Γιάννη, δεν λένε το ίδιο πράγμα, αν και δεν έχουμε κάποια αντίδραση από την αντιπολίτευση μέχρι στιγμής και κυρίως από την εξωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι οι αριθμοί δεν λένε αυτά που λέει ο Σταϊκούρας και η κυβέρνηση, και αν δεν πέσει ένα πάρα πολύ δυνατό πακέτο στην οικονομία, και όχι μόνο 17 δις που προβλέπονται να έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μιλάμε πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να στρώσει η οικονομία. Και αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, τα επόμενοι μήνες προβλέπονται πολύ χαμηλή λόγω των συνεχιζόμενων lockdown. Ανάσα φαίνεται να παίρνουμε από το καλοκαίρι, αλλά όχι όμως βάσει του τουρισμού, βάσει όμως κάποιου του εσωτερικού τουρισμού και της κίνησης της εσωτερικής οικονομίας. Ενώ τα δύσκολα, Γιάννη, ξαναέρχονται από τον Οκτώβριο και μετά, αφού φαίνεται μια σταδιακή άνοδος της τιμής του πετρελαίου, έτσι υπολογίζουν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως επίσης και διάφορες δαπάνες και έξοδα για το κράτος, αφού έρχεται να πληρώσουμε το λογαριασμό της πανδημίας από εκεί και πέρα, όπως είναι στο ΕΦΚΑ, όπως είναι στα ενίκια, όπως είναι στις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί, Γιάννη, και τα τέλη είναι πολύ χαμηλά μέχρι στιγμής και δεν αναμένεται να δώσουν κάποια λύση στο πρόβλημα του προϋπολογισμού. Αλλά φυσικά υπάρχει πρόβλημα, Γιάννη, και με τα έσοδα, αφού βρίσκονται στο ναδύρ, δεν πληρώνουν οι επιχειρηματίες, δεν πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα. Πριν τα δύσκολα του Οκτωβρίου, μήπως έχουμε εκλογές? Κοίταξε, Γιάννη, διακινείται αυτό το σενάριο πολύ, πολύ έντονα. Είναι πολύ έντονα αυτό το σενάριο. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε και προχθές, βρίσκεται μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ίσως περιμένουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 17 δις που θα έρθουν, για να μπορέσουν να εξορθολογήσουν την οικονομία. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Μεν χρειάζεται διπλές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πάρει αυτοδυναμία. Δεν βλέπω σύμπλεψη από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν θα συμπλέψει σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ουσιαστικά θα πει βγάλτε τα πέρα μόνοι σας για να μην έχουμε εμείς το πολιτικό κόστος. Άρα λοιπόν ή θα πάει στο σενάριο των διπλών εκλογών για να εξασφαλίσει έστω και μια υποτυπώδη αυτοδυναμία σύμφωνα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, διότι κανένας δεν μπορεί να πει ότι και οι δημοσκοπήσεις θα είναι ίδιες και τον Οκτώβριο. Όπως επίσης, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι ίσως επιλέξει και την μέθοδο του escape, δηλαδή της δραπέτευσης, για να μπορέσει να αντέξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στους κραδασμούς, γιατί τα δύσκολα έρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι τον Οκτώβριο η ενεργία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, παρά το γεγονός ότι θα έρθουν κάποια χρήματα. Τον Οκτώβριο το εισόδημα των πολιτών θα έχει καταρακωθεί και φυσικά η χώρα θα μετρά τις πληγές της από την πανδημία. Δεν θα είναι, νομίζω, τόσο καλό το θετικό πρόσημο για το Μητσοτάκη το αποτέλεσμα της πανδημίας. Μπορεί το πρώτο κύμα να το αντιμετώπισε καλώς, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το δεύτερο και το τρίτο κύμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σύν την οικονομία τα πράγματα θα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Να δούμε τώρα τους μνηστήρες της ΔΔΕ, ένα θέμα που αφορά και στην περιοχή μας. Γιάννη, μέχρι στιγμής, μέχρι την Πέμπτη, θα έχουν ανοίξει φάκελοι. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι αποκλείεται η κινέζικη εταιρεία, διότι συμμετέχει στον ΑΔΜΕ και υπάρχει ασυμβίβαστο. Οι Κινέζοι, βέβαια, προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δικαιωθούν. Και από εκεί και πέρα είναι άλλες τρεις εταιρείες από την Ευρώπη που ενδιαφέρονται και μια Αμερικάνικη. Ο ΔΔΕ, πρέπει να πούμε την αλήθεια, Γιάννη, ότι είναι το μεγάλο μαγαζί πλέον για τη ΔΕΗ. Αυτός βγάζει τα χρήματα, διότι και ο ΑΔΜΕ υπάρχει με μια κατανάλωση, αλλά μια σταθερή, αλλά τον έχουν πάρει οι Κινέζοι. Η παραγωγή, η ΔΕΗ είναι σε ένα χαμηλό σημείο. Ο ΔΔΕ που πρόκειται να απολυθεί και το κρατικό κομμάτι, εκεί είναι όλα τα λεφτά, μπορούμε να πούμε, διότι έχει σταθερά εισοδήματα, συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ενέργειας και δεν πρόκειται να χάσει και καταναλωτές. Αυτό είναι δεδομένο. Και να χάσει καταναλωτές, θα χάσει κάποιους οι οποίοι δεν πληρώνουν την παραγωγή. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι η περιοχή, όπως είπες πολύ σωστά, αφορά την περιοχή αυτό το πράγμα, αλλά δεν συμμετέχει άμεσα η περιοχή. Με την έννοια ότι πλέον ο ΔΔΕ
αφορά την σαφώς, Αθήνα κυρίως. Σαφώς. Η παραγωγική ΔΕΗ τον έχει χάσει το ΔΕΔΙΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και περιμένουμε να δούμε πλέον πώς θα εξελιχθεί και αν θα ανεβούν τα τιμολόγια για την περιοχή μας. Γιατί μια πώληση του ΔΕΔΙΕ δεν σημαίνει μόνο έσοδα και του κράτος. Ίσως αυξηθούν κατά πολύ οι δαπάνες του ΔΕΔΙΕ για να μας παρέχει το ρεύμα και αυξηθούν και οι λογαριασμοί στη Δυτική Μακεδονία με ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Ωραία. Έχουμε κάποια τροπολογία τώρα αναφορικά με την Εθνική Σύνταξη και για την προσωρινή που αφορά και σε πολλούς συνταξιούχους, 70.000, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πάρει ακόμα τη σύνταξή τους και έχουν σοβαρό ζήτημα. Έτσι λοιπόν ο Χατζηδάκης τους δίνει μια λύση, για μένα πονηρή λύση, κατά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών καλή λύση, τα 384 της Εθνικής Σύνταξης. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα, Γιάννη? Ότι αν υπάρξει πρόβλημα οικονομικό στο ΕΦΚΑ, που για μένα είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει, γιατί έχουν σταματήσει να δίνουν εισφορές οι φορολογούμενοι, δεδομένου ότι αφού είναι κλειστοί, πώς θα δώσουν εισφορές. Επίσης, το κράτος δίνει παράταση για τα χρήματα του ΕΦΚΑ. Λογικό είναι να πει ο κύριος Χατζηδάκης σε ένα εξάμεινο ότι κοιτάξτε να δείτε, μείνετε με την Εθνική Σύνταξη και τα υπόλοιπα. Μέχρι να έχω χρήματα. Μέχρι να έχω χρήματα. Ναι, και τα υπόλοιπα λαμβάνει, αναδρομικά. Και φοβάμαι, Γιάννη, μην υπάρξει το λαμβάνει εκ του μη έχοντος. Τι θέλω να πω? Ότι δηλαδή δώσουν το βασικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους οι προσωρινές συντάξεις και μετά από εκεί και πέρα ποιοι περιμένετε, έτσι βάζοντας τους συνταξιούχους σε ένα μεγάλο κυκαιώνα. Το ζήτημα, Γιάννη, με τις συντάξεις είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το νόμος Πισαρίδη προβλέπει μείωση συντάξεων και αυτό είναι ένα κρυφό μυστικό, ένα γενικό μυστικό μέσα στην κυβέρνηση. Όπως επίσης και η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το κάνει ο κύριος Βορύδης. Δηλαδή θα δούμε πράγματα με την επόμενη χρονιά, είτε ξαναεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία είτε παραμείνει με την ίδια κυβέρνηση. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης θέλει ξανά εντολή από τον ελληνικό λαό. Γιατί έρχονται αναταράξεις, κραυγαλαίες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, στο δημόσιο και στις συντάξεις. Αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πάρα πολύ απλά, Γιάννη. Πάρα πολύ απλά οι αριθμοί δεν βγαίνουν στο κράτος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας του δημοσίου. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικής ευστάθειας και ισορροπίας στην Ευρωζώνη. Μάλιστα γίνεται και ένα Eurogroup αυτές τις μέρες, το οποίο τονίζεται αυτό το πράγμα, ότι η Ελλάδα πώς θα ανταποκριθεί. Διότι αν τελειώσει η πανδημία, θα φύγει ο συναισθηματισμός των Ευρωπαίων και θα επανέλθει πάλι η σκληρότητα και θα πούν μνημόνια, νέες συνθήκες, κάντε κάτι παιδιά για να σώσετε την οικονομία σας. Και είναι βέβαιο, Γιάννη, ότι δεν θα κόψουν από τις δημόσιες δαπάνες, δεν θα κόψουν από τις επιχειρήσεις που έχουν δώσει πολλά εκατομμύρια, θα κόψουν από τον συνταξιούχο και τον υπάλληλο. Αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα. Επίσης, Γιάννη, είναι αρνητικό για μια κυβέρνηση φιλελεύθερη όπως η Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει κυνήγι μαγισσών ως προς τους επιχειρηματίες. Οι μικρομεσαίοι, κυρίως επιχειρηματίες, μου λένε, και αυτό κατ' υποτυπώνεται και στη Δυτική Μακεδονία, ότι δεν είναι πλέον κατάλληλη κυβέρνηση σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπήρξε ποτέ άλλη κυβέρνηση που να έχει κυνηγήσει τόσο πολύ τον ελεύθερο επαγγελματία και να τον βάζει σε δρόμους να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, ασφαλιστικές εισφορές την ώρα που είναι κλειστός. Να μπαίνει στη διαδικασία να πληρώνει πάγια έξοδα την ώρα που είναι κλειστός. Και δεν κλείνει με δική του απόφαση, κλείνει με την απόφαση της κυβέρνησης. Υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξης όμως των επιχειρήσεων. Κάθε τρεις και λίγο από τον κύριο Σταϊκούρα ακούμε για τις επιδοτήσεις των ενοικίων, για την καθυστέρηση της καταβολής, όπως είπες πριν, του ΕΦΚΑ, για την μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Γενικά και ένα κράτος το οποίο ουδέποτε ήταν ιδιαίτερα δυνατό οικονομικά. Μπορούμε να πούμε ότι καταβάλει κάποιες προσπάθειες. Τώρα, αν είναι αυτές αρκετές ή όχι, από ό,τι μας λέει το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετός προβληματισμός. Γιάννη, μέχρι στιγμής είναι καλά. Μέχρι τον Απρίλιο όμως τι θα γίνει? Μετά τον Απρίλιο υπάρχει πρόβλημα. Με την έννοια ότι μετά τον Απρίλιο οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να πληρώνουν ξανά τον οίκιο τους, θα αρχίσουν πλέον μετά το 22 να πληρώνουν το ΕΦΚΑ μαζεμένο, θα αρχίσουν να πληρώνουν τις επιστρεπτές προκαταβολές και φυσικά τα κονδύλια στήριξης δεν είναι και πάρα πολλά. Αν βάλεις μόνο τα πάγια έξοδα, τα δώρα που δόθηκαν τα Χριστούγεννα και τα πάγια έξοδα, ρεύματα, τηλεπικοινωνίες και όλα αυτά, είναι μεγάλος ο φόρτος για τους επιχειρηματίες και φυσικά και οι ίδιοι θέλουν να ζήσουν. Σωστά. Κάποιοι επιχειρηματίες μπορεί να έχουν χρήματα, αλλά κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες, Γιάννη, δεν έχουν χρήματα. Σωστά. Και εκεί είναι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται πλέον.